Αγαπητοί συνέλληνες, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου του 2023 και με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη βρίσκουμε στην πανέμορφη αυτή περιοχή που είναι κοντά στην ιστορική μονή του γυροκομείου των Πατρών. Αγαπητοί συνέλληνες, το θέμα του σημερινού βίντεο είναι οι συνέπειες της ολέθριας και καταστροφικής πολιτικής της λεγόμενης πολιτισμικότητος, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο αλλά μια προσπάθεια επιβολής του Ισλαμισμού στην χριστιανική Ευρώπη και καταστροφή του χριστιανισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πριν αναφερθώ στα όσα γίνονται από την προπερασμένη Τρίτη σε ολόκληρη τη Γαλλία και δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξέγερση των μεταναστών, εντός εισαγωγικών η λέξη, και των εντός και των απογόνων των μεταναστών στη Γαλλία, δηλαδή των μουσουλμάνων που ζουν στη Γαλλία, είναι μια εξέγερση εναντίον του κράτους. Θα πω το εξής. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή πληρώνει τις συνέπειες μιας ολέθριας πολιτικής την οποία έχει ακολουθήσει και ακολουθεί εδώ και μερικές δεκαετίες. Μιλώ για την πολιτική των εκάστοτε γαλλικών κυβερνήσεων. Οι παλαιότεροι γνωρίζουν αυτό το οποίο θα πω και αφορά στο ότι η Γαλλία είναι εκείνη η οποία έστειλε την 1η Φεβρουαρίου του 1979 τον Αγιατολά Χομεϊνί στην Περσία, στο Ιράν. Πήγε με αεροπλάνο της Air France ο Αγιατολά Χομεϊνί και ανέτρεψε με τη λεγόμενη Ιρανική Επανάσταση το φιλοδυτικό καθεστώς του Σάχη. Τότε, όταν πήγε, προσέξτε, με αεροπλάνο της Air France ο Αγιατολά Χομεϊνί στη Τεχεράνη, προσέξτε, τον περίμενε 1.000.000 Ιρανών στο αεροδρόμιο και είχε κατακλείσει όλη την περιοχή από το αεροδρόμιο μέχρι το μεγαλύτερο νεκροταφείο της Τεχεράνης, όπου ο Αγιατολά Χομεϊνί εξεφώνησε την πρώτη του ομιλία. Ήταν πρωτεργάτης και επικεφαλής του σιητικού κλήρου. Επέβαλε τη Σαρία και μετά και μετέτρεψε το ως τότε φιλοδυτικό Ιράν, τη φιλοδυτική Περσία, σε θεοκρατικό Ισλαμικό κράτος. Αν η Γαλλία δεν έστερνε τον Αγιατολά Χομεϊνί στην Περσία, δεν θα συνέβαιναν τα όσα συνέβησαν μετά. Γιατί εγώ τα θυμάμαι τα γεγονότα, ήμουν αρκετά νέος τότε, καθημερινώς οι Ισλαμιστές έκαναν εκτελέσεις αξιωματικών και οπαδών του Σάχη της Περσίας, του Ρεζά Παχλαβή ή Παχλεβή. Είχαν γίνει πολλές εκτελέσεις Ιρανών αξιωματικών από τον Αγιατολά Χομεϊνί και εκτελέσεις και οπαδών φιλοβασιλικών. Αιματοκυλίστηκε ουσιαστικά η χώρα για να επικρατήσει το θεοκρατικό Ισλαμικό καθεστώς. Είναι υπεύθυνη για αυτό το έγκλημα εις βάρος του περσικού λαού η Γαλλία. Η Γαλλία επίσης είναι υπεύθυνη και για μια καταστροφή η οποία ήρθε σε μας. Και μιλώ για την επιστροφή τον Ιούλιο του 1974 του ολετήρα και καταστροφέα της Ελλάδος και της Κύπρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε από τη Γαλλία, από το Παρίσι παρακαλώ, με κουστοδία αρκετών ατόμων και μεταξύ των ατόμων της συνοδείας του ήταν ο θεωρούμενος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
Υπήρχε κάποια φωτογραφία που τον παρουσίαζαν να κατεβαίνουν μαζί από το αεροπλάνο. Υπήρχε. Γιατί μετά έσβησαν με κόλπα φωτογραφικά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από τη φωτογραφία που είχαν βγάλει τότε άμα την καθόδο αυτών από το γαλλικό αεροσκάφος. Έχουμε τώρα, δεν θέλω να απεκτείνουμε σε αυτά γιατί είναι αρκετά σημαντικά και αρκετά μεγάλα θέματα, και θα πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία, η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας, μιλώ για την περίοδο όταν υπήρχαν οι βασιλείς στη Γαλλία και ήταν πανίσχυρη η Καθολική Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας, οι Γάλλοι Καθολικοί, ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν αγαστή συνεργασία με τον Σουλτάνο και είχαν προκαλέσει πολλά δεινά στον δοκιμαζόμενο και χυμαζόμενο ελληνισμό των κατεχομένων υπό των Οθωμανών εδαφών. Λοιπόν, έχουμε τώρα στα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία διαδραματίζονται, στα όσα διαδραματίζονται στη Γαλλία. Οι ζημιές υπολογίζονται, αυτός ο υπολογισμός πρέπει να είναι συμβατικός, δεν πρέπει να ισχύει, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες ζημιές, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το κόστος των καταστροφών στη Γαλλία από τις εξεγέρσεις των μουσουλμάνων της Γαλλίας. Μετά το φόνο του 17χρονου ομοθρήσκου τους Ναέλ από αστυνομικό στις 27 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Την εκτίμηση για το ύψος, για το κόστος των καταστροφών έδωσε ο Γαλλικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Μέντεφ. Συγκεκριμένα από την προπερασμένη Τρίτη έχουν ελαττηθεί πλήρως περισσότερες από 200 επιχειρήσεις και 300 τραπεζικά υποκαταστήματα και καταστράφησαν, 250 καπνοπολία, ελαττήθηκαν εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, καταστράφησαν ιστορικά μνημεία, δεν ξέρω αν έχουν υποστεί καταστροφές μεσαιωνικές εκκλησίες της Γαλλίας, αλλά δεν το αποκλείω, γιατί συνήθως οι ειδήσεις είναι φιδωλές. Είναι πολύ λίγες που έρχονται από την Γαλλία και από την εξέγερση των μουσουλμάνων. Γιατί δεν θέλει ο κόσμος, δεν θέλει το κατεστημένο, το άθλιο πολιτικό κατεστημένο, να μάθει τι γίνεται στη Γαλλία με λεπτομέρειες, γιατί είναι ένοχοι οι ίδιοι. Έτσι, οι ένοχοι είναι αυτοί που φέρνουν τους μουσουλμάνους εδώ. Και εδώ, και μάλιστα εκεί, το φοβερότερο και πιο συγκλονιστικό και πιο επικίνδυνο είναι ότι οι μουσουλμάνοι αυτοί, οι οποίοι είναι νεαροί απόγονοι μεταναστών που ζουν στη Γαλλία και οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στο γαλλικό κράτος. Πώς να ενσωματωθεί το τμήμα αυτό του πληθυσμού της Γαλλίας που δεν είναι ντόπιοι Γάλλοι? Είναι απόγονοι από μεταναστών και μετανάστες από βορειοαφρικανικές χώρες. Είναι δυνατόν ποτέ να ενσωματωθούν όπως θέλουν να λένε και ενισχυρίζονται να λένε όλοι αυτοί που τους φέρνουν εδώ, να ενσωματωθούν οι μουσουλμάνοι? Δεν ενσωματώνονται. Τι είχα πει και παλαιότερα και σε παλαιότερα βίντεο και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι ο μουσουλμανισμός ή ο μαθανισμός ή ισλαμισμός δεν είναι απλή θρησκεία. Είναι ένα ολοκληρωτικό πολιτικοκοινωνικό σύστημα με θρησκευτικό μανδύα, όπως είναι και ο κομμουνισμός, ο οποίος δεν έχει θρησκευτικό μανδύα, αλλά αποδίδει τιμές αγιοποιήσεως, δηλαδή τιμές που αρμόζουν στους Αγίους και στο Θεό, αποδίδει στους αιμοσταγείς κομμουνιστές ηγέτες. Κάτι τέτοιο είναι και ο κομμουνισμός. Λοιπόν, έχουν αρπαγεί πολλά όπλα από τα αστυνομικά τμήματα. Έχουν καταστραφεί εκατοντάδες μνημεία, εκατοντάδες αστυνομικά τμήματα, εκατοντάδες αστυνομικών τμήματων, και έχει αρπαχτεί ο οπλισμός. Όπερ σημαίνει τι? Ότι η εξέγερση αυτή εναντίον του γαλλικού κράτους θα συνεχιστεί. Ποιοι ευθύνονται? Ευθύνονται οι αριστεροί, όλη αυτή η διεθνιστική κουλτούρα, θολοκουλτούρα, όλοι αυτές οι ΜΚΟ που φέρνουν τους λαθρομετανάστες και αντικαθιστούν βαθμία τον ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό. Ευθύνεται φυσικά ο Σόρος, ο οποίος θα έπρεπε να συλληφθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας, ως γενοκτόνος κατά της χριστιανικής
Ευρώπης. Θα έπρεπε να είχε και να συλληφθούν όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Σόρος, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα κυκλώματα, τα παράνομα κυκλώματα διακινήσεως λάθρων μεταναστών. Δηλαδή πρέπει να έρθει μια στιγμή που ο ίδιος ο κόσμος να αναλάβει την εξουσία στα χέρια του και να διώξει τους μουσουλμάνους όλους από την Ευρώπη. Χρειάζεται να μου πείτε στη Γαλλία ένας Κάρολος Μαρτέλος. Χαίρο πολύ που είναι. Χρειάζεται στην Ελλάδα ένας Λέων Τρίτος Ίσαυρος. Πού είναι αυτός. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα αναφανούν ηγέτες μέσα από τον κόσμο, ο οποίος θα δείτε ότι θα εξεγερθεί. Ο κόσμος θα εξεγερθεί. Όταν θα συμβούν τα ίδια ακριβώς πράγματα που συμβαίνουν στη Γαλλία, θα συμβούν και εδώ. Τι είχα πει σε προηγούμενο βίντεο, είχα μιλήσει σε ένα βίντεο το οποίο είχαμε γυρίσει μαζί με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη στο φαράκι του Δέση του Ρωμανού. Είχα μιλήσει και μάλιστα πληροφορία προέρχεται από τον Σερέτη, τον Γρηγόρη Σερέτη και τον Στέφανο Χίο. Ότι είχε συλληφθεί στη Σάμο προ δύο μηνών, δεν ξέρω, κάπου εκεί, δεν είναι μεγαλύτερο το διάστημα. Ένας Σομαλός, ο οποίος είχε φύγει από τη Σομαλία, είχε πάει στην Τουρκία, τον είχαν εκπαιδεύσει οι Τούρκοι, προσέξτε, του είχαν δώσει 2.000 ευρώ, του είχαν δώσει ένα δορυφορικό τηλέφωνο και τον είχαν στείλει στην Ελλάδα και είπε και εδώ, τον είχαν φέρει εδώ. Έτσι και είχε πει ο αληθός, είχε πει κάθαρα ξεκάθαρα ότι ήρθε εδώ να έρθω σε επαφή με ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ, ομάδες μουσουλμάνων δηλαδή, και όποτε μας δοθεί το σήμα, όποτε μας δοθεί η εντολή, να αρχίσουμε τους φόνους των Ελλήνων. Καταλάβατε, να αρχίσουν εξέγερση εναντίον του λεγόμενου ελληνικού κράτους, αλλά βασικά εναντίον ημών των Ελλήνων. Καταλάβατε, αγαπητοί μου φίλοι, τι συμβαίνει. Καταλάβατε, δηλαδή, πίσω από την ιστορία αυτή της Γαλλίας, η ιστορία της Γαλλίας, θέλω να πω, είναι η αρχή των εξελίξεων, των βιαίων επεισοδίων, των βιαίων γεγονότων για τον εξισλαμισμό της Ευρώπης. Επιχειρείται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία μια εξέγερση των μουσουλμάνων που κατοικούν εκεί, των μουσουλμάνων εκείνων που μισούν των μουσουλμάνων, που μισούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, μισούν τον χριστιανισμό. Μην ξεχνάτε ότι πριν πόσο χρόνο, πέρυσι, νομίζω, δεν θυμάμαι τότε, πότε, πάντως προσφάτως τα τελευταία έτη, δεν κάηκε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά μνημεία, η Παναγία των Παρισίων. Η φωτιά ήταν τυχαία, μήπως ήταν εμπρισμός, και μάλιστα από μουσουλμάνους. Ερωτώ. Έτσι. Είπα ότι αυτό που θα γίνεται στη Γαλλία τώρα, φοβούμε και υποψιάζομαι ότι θα γίνει εντός των επομένων μηνών και στην Ελλάδα. Και τότε τι θα κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι? Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι ομάδες που βρίσκονται εδώ, οι ομάδες των μουσουλμάνων, έχουν όπλα, είναι οπλισμένοι. Θα δράσουν βάσει σχεδίου και θα χτυπάνε και θα σκοτώνουν τον άοπλο πληθυσμό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να εφαρμόσουμε το ρητό σφάξε μαγάμου να γιάσω? Όχι. Πρέπει και εμείς να τους σκοτώσουμε όταν δεχτούμε επίθεση. Να τους στείλουμε στον Αλλάχ και στις 50 παρθένες και στους 50 επιβίτορες. Δεν ξέρω πώς είναι. Να τους στείλουμε στον Αλλάχ. Να πάνε να βρουν τον ψευδοπροφήτη τους Μωάμεθ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία, αγαπητοί μου φίλοι, και τα οποία θα συμβούν, σας το λέω, θα συμβούν και εδώ στην Ελλάδα. Θα δείτε δηλαδή να γίνονται εξεγέρσεις των μουσουλμάνων, τους οποίους κουβαλούν με τα τσουβάλια από τα κατεχόμενα μικρασιατικά παράλια, έρχονται από την περιοχή της κατεχόμενης Κυρεναϊκής, γιατί η Κυρεναϊκή ελληνική χώρα είναι, την οποία κατέχουν οι Άραβες. Είναι ελληνική χώρα. Θα δείτε και θα προβληματιστείτε, μάλλον θα φοβηθείτε από αυτά που θα γίνουν. Αλλά δεν πρέπει, χρειάζεται φόβος, χρειάζεται δύναμη, θάρρος και αντίσταση. Δημιουργία ομάδων, οι οποίες θα υποστηρίζουν τα μέλη τους, να υπάρχει αλληλοποστήριξη και να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση όλων αυτών των επιθέσεων που θα δεχτούν. Που θα δεχτούμε. Κοινή αντιμετώπιση.
δυναμική αντιμετώπιση. Ο μουσουλμάνος είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αφομοιώνεται στην Ευρώπη. Σκοπός της μουσουλμανικής θρησκείας είναι η πλήρης επικράτησή της επί ολοκλήρου της γης, εφ' ολοκλήρου της Σεφιλίου. Μην ξεχνάμε το τι έκαναν στη μεσαιωνική ελληνική αυτοκρατορία οι Άραβες, οι Σαρακινοί και μετέπειτα οι Τούρκοι. Αλλά για να φτάσουμε εμείς να υποταχθούμε στους Τούρκους, προηγήθησαν οι σταυροφορίες. Το μεγάλο έγκλημα της Ευρώπης εναντίον της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του ελληνικού έθνους. Το μεγάλο και ασυγχώρητο έγκλημα της καθολικής εκκλησίας και των προγόνων των ευρωπαϊκών λαών που συναποτελούν την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρείται, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί συνέλληνες, ένας βίαιος εξισλαμισμός της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αρχής γενομένης από την Γαλλία. Πίσω από αυτή βρίσκονται δυνάμεις του σκότους, βρίσκονται σατανιστές, βρίσκονται αιωσφοριστές, βρίσκονται Ισλαμολάχνοι. Όλη αυτή η αριστερή ηθολοκουλτούρα, όλη αυτή η φιλελεύθερη και διεθνιστική πολιτική, την οποία ακολουθεί το Προδοτικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επίσης ο Προδοτικός ΣΥΡΙΖΑ και ο Διεθνιστικός ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν και καταστρέφουν την Ελλάδα. Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν την Ελλάδα και την έχουν διαλύσει με τα μνημόνια και με όλους αυτούς τους αλλοδαπούς μουσουλμάνους που τους φέρουν εδώ με σκοπό να μας αντικαταστήσουν αφού μας φάξουν. Όλοι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν για τις ποινές του θανάτου και για τις δημεύσεις των περιουσιών τους. Αυτό εγώ πιστεύω. Είμαι ακραίος. Μπορεί να είμαι κρέος, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, αγαπητοί μου φίλοι, για τη σωτηρία του ελληνισμού και του χριστιανισμού και του πολιτισμού. Γιατί ο σκοπός τους είναι η αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού με μουσουλμάνους, η πλήρης εξόντωσής μας, η καταστροφή των αρχαίων και των χριστιανικών μνημείων. Δεν θα έπρεπε να έχει εξεγερθεί η Εκκλησία της Ελλάδος για τη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, τη βεβήλωση της Αγίας Ειρήνης, τη βεβήλωση των εκκλησιών της κατοχωμένης Μικράς Ασίας, τη βεβήλωση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο? Δεν θα έπρεπε, όχι. Αλλά οι παπάδες κοιτάνε την τσέπη. Κοιτάνε την τσέπη. Αυτή είναι η εβραϊκότητα της Εκκλησίας. Η φιλαργυρία. Αυτό είναι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει το έθνος. Παλαιότερα υπήρχαν άνθρωποι, ιερείς, αγνοί, ιεράρχες, μοναχοί, οι οποίοι αγωνίστηκαν και έδωσαν το αίμα τους και τη σωτηρία αυτού του τόπου. Τώρα που είναι αυτοί, υπάρχουν κάποιοι μοναχοί, υπάρχουν ερημίτες και πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά είναι στο περιθώριο. Γιατί το σύστημα εμφανίζει μόνο τους δικούς τους, μόνο τους οικουμενιστές, τους μασόνους και όλο αυτό το συμφερτό. Δεν θέλω να πλατιάζω. Δεν θέλω να επεκτείνομαι. Ο Κώστας Στούπας στο Capital, μια σελίδα του διαδικτύου, επισημαίνει ότι οι ταραχές των τελευταίων ημερών στη Γαλλία θα πρέπει να προβληματίσουν, γιατί μοιάζουν σαν σκηνές μιας επερχομένης θύελλας που θα συνταράξει τις κοινωνίες της Δύσης και εν συνεχεία μέσω της μιμητικής την οποία διευκολύνουν τα μέσα δικτύωσης και αυτές της Ανατολής. Προσέξτε, θα συνταράξει τις κοινωνίες της Δύσης και μέσω των μέσων δικτύωσης και της κοινωνίας της Ανατολής. Οι δυτικές κοινωνίες διάγουν μια περίοδο κατά την οποία δέχονται στεναρή αφισβήτηση τόσο εκ των έσω, όσο και από εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις υποδαβλίζουν τέτοιες ταραχές. Οι πετανάστες, που δεν επιθυμούν να ενσωματωθούν, αλλά συσσωρεύονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς στις κοινωνίες της Δύσης, αποτελούν όμως τη μια πλευρά του προβλήματος. Άλλη μια πλευρά είναι η αυτοκτονική Ισλαμολαγνία σημαντικών τμήματων των δυτικών κοινωνιών. Αυτοκτονική Ισλαμολαγνία. Κρατήστε τον όρο. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κώστας Στούπας στο Capital. Αυτή λοιπόν η αυτοκτονική Ισλαμολαγνία που εκδηλώνεται ως προλεταριακός διεθνισμός είτε ως χωρίς όρια κοσμοπολιτισμός. Δεν είναι ο λετήρας πρωθυπουργός, κατοχικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κηρυγμένος εχθρός του νατιβισμού, της αυτοκτονίας.
δεν είναι τυχαίο, είναι τυχαίο, είναι τυχαίο ότι αυτούς που επνίγησαν σε διεθνή ύδατα, στο Ιόνιο Πέλαγος, στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου θαλάσσης, δεν είναι τυχαίο, είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο ότι, ότι ανακήρυξαν εθνικό πένθος. Για ποιο λόγο? Μήπως αυτή η ανακήρυξη του εθνικού πένθους για τους μουσουλμάνους που επνίγησαν στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου θαλάσσης, στο Ιόνιο Πέλαγος, το ελληνικό Ιόνιο Πέλαγος, μήπως λοιπόν αυτή η ανακήρυξη του εθνικού πένθους έχει σχέση με την σχεδιαστήσα υπό των ανθεληνικών και αντιχριστιανικών δυνάμεων ισλαμοποίηση της Ελλάδος, με την αντικατάσταση του εντοπίου, με την αντικατάσταση του εντοπίου χριστιανικού πληθυσμού από τους μουσουλμάνους που έρχονταν εδώ? Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η κήρυξη εθνικού πένθους. Δεν θα πω το άλλο που πήγε ο άλλος, ο Γελίος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, και έκανε τρισάγιο στο λιμάνι της Καλαμάτας για τους μουσουλμάνους, που αυτό απογορεύεται με βάση τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτός έχει ξεφύγει τελείως, έχει εξοκύλει. Όταν βλέπεις αυτόν, όταν τον βλέπεις μπροστά σου, τι να πω, σαν τσιγκάνος, δεν έχω τίποτα με τους τσιγκάνους ανθρώπους, φαίνεται μορφή τσιγκάνου. Ή η μορφή διάλα και ψυχή. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποια φιλετική ομάδα, δεν κατηγορώ, αλλά βλέπεις το παρουσιαστικό του και καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγαπητοί συνέλληνες, στο μεγαλός θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί και πιστοί στις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε γρήγορση και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, θα πρέπει να ετοιμαστεί καθένας τόσο μόνος όσο και μαζί με άλλους ομοϊδεάτες για την αντιμετώπιση των όσων έρχονται, της σχεδιαζομένης εξεγέρσεως των δήθεν προσφύγων, των λάθρο μεταναστών εναντίον του λεγόμενου ελληνικού κράτους και εναντίον ημών των Ελλήνων, που με σκοπό την εξόδωσή μας. Έχουν σκοπό την εξόδωσή μας. Και ασφαλώς, στο ρόλο αυτό, το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Τουρκία, η ΜΙΤ, για την πλήρη διάλυση και καταστροφή της Ελλάδος, η οποία Τουρκία ονειρεύεται την ανσύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ενώ εδώ δεν μιλούν περί Βυζαντίου, ούτε περί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ούτε περί Κωνσταντινούπολεως, γιατί για αυτούς είναι αυτά καταδικαστέα. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με αυτά είναι εθνικιστής, είναι ρατσιστής, είναι φασίστας, είναι δεν ξέρω τι άλλο, τι, ακροδεξιός και όλα αυτά. Εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει να έχουμε σκοπό την αναστήλωση του ελληνικού έθνους, την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως και την επίδιωξη όλων των μουσουλμάνων από το χώρο της Χερσονήσου του Αίμου και από τη Μικρά Ασία, ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Καταλάβατε? Και θα πρέπει από τούτο να μην το ξεχάσω. Σε μια κουβή του Λάπρου Πάσχου είδα κάποιον που ίσως κάνει αναλύσεις, δεν θυμάμαι το όνομά του, Κωνσταντίνος είναι συνόματός μου, τυχηγούς πολιτικών επιστημών, καθόλου εξαίρετος άνθρωπος, και είπε ότι το Κατάρ είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτεί την ανέγερση ιεροδιδασκαλίων στη Γαλλία. Καταλάβατε? Το Κατάρ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση, τη βίαιη επιχείρηση εξισλαμισμού της Γαλλίας. Και ασφαλώς θα έχει εδώ τους ανθρώπους του και τις οργανώσεις του. Για κοιτάξτε την ιστορία της Εύας Καϊλή. Δεν λέω ότι συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, αλλά είχε σχέση με Καταριανούς η κυρία αυτή. Έτσι, απλώς την αναφέρω για τη σκέψη της με το Κατάρ. Θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους μουσουλμάνους εκεί του Κατάρ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να οργανωθεί μια ένωση των ευρωπαϊκών λαών της Ευρώπης που θέλουν να διατηρήσουν τον χριστιανισμό, τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό, τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες, την ελευθερία, την προσωπικότητα και ειδικά την πολιτιστική και χριστιανική φυσιογνωμία της Ευρώπης? Δεν θα πρέπει να γίνει μια ένωση των λαών αυτών και μια εκστρατεία
για την εκδίωξη όλων των μουσουλμανικών πληθυσμών από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα είμαι ευτυχής. Θέλω από το Θεό να με αξιώσει από την ημέρα εκείνη που θα κρεμάνε το μουεζίνι από τους μιναρέτες της Αγίας Σοφίας, θα το κρεμάνε και όλους τους Τούρκους εκεί που μαγαρίζουν την εκκλησία που έκθεσε ο Στυνιανός για να δοξάζει το Θεός, και να κρεμάνε και όλους τους Τούρκους τους άλλους στη Μικρά Ασία που μαγαρίζουν τις ερυπωμένες και βεβηλωμένες από αυτούς εκκλησίες της κατεχομένης ελληνικής Μικράς Ασίας και του κατεχομένου ελληνικού πόντου. Αδελφοί μου, Γρηγορείτε, να είστε έτοιμοι για όλα. Θα έρθει η στιγμή που θα εκδικηθούμε όλους αυτούς που καταστρέφουν και κατατυρανούν και εξοντώνουν αυτόν τον τόπο, όλους αυτούς τους ελληνόφωνους προδότες, όλους αυτούς τους αλήτες, τους εγκληματίες, τους γενοκτόνους, που είναι χειρότεροι από τον Χίτλερ και τον Στάλιν, τους άλλους δύο μεγάλους δαίμονες που κατέστρεψαν την ανθρωπότητα. Αυτά ήθελα να πω και θα τα ξαναπούμε.